Καλημέρα, Δημήτρη από τον Πειραιά. Ο Δημήτρης μου λέει, η ρε τράγκα μου λέει, είστε η πρώτη κουραμπιεδάτη. Από τον Πειραιά είναι ο Δημήτρης. Εσείς μας φέρατε, μου λέει, μέχρι εδώ χωρίς όνειρα, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε παιδιά, άστα αυτά. Στη δεκαετία του 50 και του 60, αγόρι μου, τα παιδιά θεωρούνται ευλογία. Σήμερα οι κουραμπιέδες της εποχής κοιτάνε πρώτα τη βολή τους και μετά για να κάνουν παιδί. Εκείνη την εποχή ακόμη και φτωχοί άνθρωποι ζευγάρια κάνανε παιδιά γιατί θεωρούνται ευλογία μετά τον πόλεμο. Μετά τον αφανισμό της Ελλάδος και την πυρπόληση κάνανε παιδιά και έβλεπες πολύτεχνες οικογένειες και ακόμη υπάρχουν, όχι όπως παλιά. Αυτά που μου λες να τα πεις στον κλείδωνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί γιατί ξέρεις και τα λοιπά. Τι σημασία έχει ρε. Σε πόσα έργα έχεις δει Αμερικανούς που δουλεύουνε σε συνεργεία, είναι άνεργοι και τα λοιπά, αλλά έχουν οικογένεια με παιδιά. Γιατί πιστεύουνε, εκεί έχουνε τον πεζοναύτη ιδανικό. Εκεί έχουν την πατρίδα ιδανικό.